Και να αλλάξουμε θέμα, αλλά δεν θα φύγουμε πάλι από τον χώρο της τέχνης. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια εβδομάδα κατά την οποία ο λαός μας, ο πολιτισμός μας, οι τέχνες φτωχύνανε. Έτσι ήθεστε να λέμε, και ποτέ η τέχνη δεν σταματά να γεννά νέους δημιουργούς άξιους να συνεχίσουν να κρατούν σε ψηλό επίπεδο την ελληνική τέχνη. Εντούτοις όμως κάθε πόλη είναι και μοναδική. Είχαμε την απώλεια του Δημήτρη του Μηταρά, του Γιάννη του Κουνέλη και μόλις χθες του Γιάννη του Βαλαβανίδη, τρεις άξιοι εικαστικοί. Και λίγες μέρες πριν είχαμε και την απώλεια του Γιώργου του Ιωάννου. Ναι, φαίνεται ότι, όπως τα λέγει ο λαός μας, ο χάρος πέρασε στους εικαστικούς μαζικά τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πραγματικά είναι απώλειες. Αλλά ξέρεις, αυτή η σωρευτική απουσία ξαφνική μου έφερε στο νου και ένα γενικότερο σχόλιο. Την φράση που πολλές φορές την ακούμε στο όνομα του προοδευτισμού, τη φράση ουδής αναντικατάστατος. Και σκεφτόμουν, πάντα είχα μία αίσθηση αντιπάθειας αυτή τη φράση, και να μην πω πολλές φορές και αντεπίθεσης, διότι αισθάνομαι ότι λέει ένα μεγάλο ψέμα αυτή η λέξη. Δεν υπάρχει κανείς που είναι αναντικατάστατος. Ο καθένας προσφέρει σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή τη ζωή, ό,τι μπορεί με την ιδιαιτερότητά του μέσα σε μια ιστορική κοινότητα. Ναι, όπως είπες, θα έρθουν και άλλοι ζωγράφοι. Δεν τελειώνει η ζωγραφική μου αυτούς τους συνάδελφους που φύγανε. Αλλά κανείς δεν θα ξανά είναι Κουνέλης, Μηταράς. Και το έργο τους και η ζωή τους μένει. Μένει ως τέτοιο, με αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτοί που υποστηρίζουν το ουδής αναντικατάστατος θεωρούν τον άνθρωπο μια μηχανή, ένα εξάρτημα μηχανής που αντικαθίσταται. Και μόνο σε κοινωνίες όπου η ανθρώπινη ιδιότητα αντικαθίσταται από την σκοποθεσία του κέρδους μπορεί να κάνει αποδεκτό έναν τέτοιο όρο. Νομίζω ότι η ίδια η καλλιτεχνική δημιουργία μας το δείχνει αυτό. Δηλαδή ότι κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν άλλον. Και ας είναι αυτό ένα σημείο αναφοράς, διότι ο κάθε άνθρωπος, είτε πολύ έτσι ονομαστός, είτε λιγότερο ονομαστός, είτε στο μικρό του περίγυρο, είτε στο μεγάλο του περίγυρο, αφήνει το ίχνος της ζωής του σαν μία μνήμη από τη μια μεριά, αλλά σαν μία μέθεξη στο έργο τους και στη ζωή τους περισσότερο. Και τώρα μου έρχονται στο νου διάφορες εικόνες και από τους τέσσερις συναδέλφους. Τους τρεις από αυτούς τους γνώρισα και προσωπικά. Μου έρχεται έτσι σωρευτικά το έργο τους και ειλικρινά δεν μπορείς να αποφύγεις κάποιες συγκρίσεις, έτσι αναλογιζόμενος του καθενός την πορεία. Ιδιαίτερα ο Δημήτρης, ο Μηταράς και ο Γιάννης ο Κουνέλης ήταν δύο πορείες παράλληλες, σχεδόν συνομήλικοι. Και οι δρόμοι τους πάνω στη δουλειά διαχωρίστηκαν από ένα σημείο και μετά, και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς αυτό το διαχωρισμό, γιατί είναι αυτό που μένει ως ισχυρό και βαθύ κατάλοιπο από το έργο τους. Τα άλλα, τα βιογραφικά και εικόνες έχουν, θα τα βρείτε στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλά, κυκλοφορούν αυτόν τον καιρό. Υπάρχουν με βίντεο, βιντεοσκοπήσεις και άλλων καλλιτεχνών που μιλούν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Δεν στέκομαι σε αυτό τώρα. Να πω λοιπόν δύο πολύ, πολύ σύντομα. Ο Δημήτρης ο Μηταράς ξεκίνησε σαν ζωγράφος και στην ουσία σε μια γενικό σχήμα, δηλαδή παρέμεινε ζωγράφος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ζωγράφησε στο Τελάρο με τις μεταβολές του μέσα στο χρόνο, ιδιαίτερα νέος εγώ τότε ξεκίναγα στα πρώτα μου βήματα, θυμάμαι μια έκθεσή του σπουδή για έναν καθρέφτη, και μετά στη δικτατορία όλα αυτά τα έργα που
ήταν επηρεασμένα φωτογραφικά από γεγονότα, με μια πολιτική διάσταση, με πολιτικές νήξεις, και αργότερα πάλι μια εξέλιξη πιο ελεύθερη στη γραφή, που θύμισε όμως, μου θύμιζε την πρώτη του περίοδο. Δεν το κάνω σαν τεχνοκριτικός, το λέω σαν ένας συνάδελφος που του αρέσει να βλέπει τη δουλειά των άλλων και να προσπαθεί να την καταλάβει. Αλλά έμεινε ένας καλλιτέχνης του τελάρου. Και πέρα από το διδακτικό του έργο, την εικονογράφηση, τη σκηνογραφία κλπ., ο Κουνέλης ακολούθησε έναν άλλο δρόμο. Εγκατέλειψε το τελάρο στην ουσία, και μέσα από το κίνημα που συνάντησε στα πρώτα του βήματα, στα σπάργανα του θα έλεγα, στην Ιταλία, αυτό το κίνημα Art Povera, είδε ότι, και ένιωσε ότι θα πρέπει η τέχνη να επανέλθει στην καθημερινότητα των ανθρώπων, και έσκυψε στο ταπεινό αντικείμενο, στο καθημερινό αντικείμενο, και προσπάθησε με αυτό, με διάφορες μορφές και διάφορα σχήματα μέσα στη ζωή του, να καταδείξει και να μιλήσει μέσα από τα ίδια τα αντικείμενα και από τις ίδιες τις διαμορφώσεις των χώρων. Αυτό ήταν μια διάσταση που αρκετά σημαντική, όπου επηρέασε και άλλα ρεύματα της τέχνης που πήραν πιο οργανωμένο χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, έμεινα σε αυτούς τους δύο τώρα. Από σένα έμαθα για τον Γιάννη τον Βαλαβανίδη. Τον τιμούμε τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης που είμαστε συναγωνιστές εκεί για να αλλάξει ο νόμος του επιμελητηρίου. Και μετά που βλεπόμαστε αραιά και που έγινε και δάσκαλος της Σχολής Καλών Τεχνών. Εν πάση περιπτώσει, έτσι αλλιώς εμείς οι συνάδελφοι θα τους θυμόμαστε. Και όχι μόνο εσείς, οι συνάδελφοι, πρέπει να τους θυμάται ο λαός. Δηλαδή ο λαός πρέπει να έχει αυτή την επαφή με τους δημιουργούς και μάλιστα με τους άξιους δημιουργούς, γιατί και οι τρεις τους ήταν άξιοι δημιουργοί. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Ναι. Και με έκοψες πάνω στο ότι εμείς τους θυμόμαστε συνάδελφοι, αλλά το έργο τους μένει για όλο τον κόσμο, για όλη την κοινωνία. Ακριβώς. Και ο δείκτης πολιτισμού του κάθε λαού είναι κατά πόσο μπορεί στη συλλογική του μνήμη να υπάρχουν και αυτές και κάποιες μορφές αντιπροσωπευτικές από το χώρο, χώρο της τέχνης. Εγώ απλά, θέλοντας να γίνω λίγο κακός, θα επιθυμίσω ένα γεγονός, ότι ο Μηταράς, Δημήτρης Μηταράς, το 2008 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, και λίγο αργότερα η Ακαδημία Αθηνών τον διέγραψε, γιατί ήταν άρρωστος, με την πρόφαση ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις. Εν πάση περιπτώσει, μια αστεία ιστορία. Όχι ότι τρέφω και ιδιαίτερη εκτίμηση για την Ακαδημία. Όχι, δείχνει ένα, με γενικότερη ματιά, ένα ήθος. Ακριβώς. Και μάλιστα ένα δράμα του ζωγράφου, ο οποίος έχει την ασθένειά του, αλλά αυτή η ασθένεια οδηγεί στην τύφλωση. Είναι, πώς να σου πω, όπως ο Μπετόβεν έχασε την ακοή του, και κατά πώς το έλεγε και ο ίδιος ο Δημήτρης ο Μηταράς, ο Μίμης όπως λέγαμε, το θαύμαζε τον Μπετόβεν, τον Χριστό και τον Βαν Κόγκ, όπως το έλεγε. Λοιπόν, ναι, είναι μια πράξη της Ακαδημίας που... Μια κοιλίδα, ένα στίγμα. Είναι το ουδής αντικατάστατος για την Ακαδημία. Πώς μπορεί να την καταστήσει το Μηταρά τώρα. Είναι, ναι, ακριβώς πώς το λένε για την Ακαδημία, όμως είναι μια πολύ, ας το πω έτσι, πράξη ανήθικη. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω πιο σκληρό χαρακτηρισμό, αλλά πράξη ανήθικη. Ατέριαστη. Ασχέτως πώς βλέπει κανείς την Ακαδημία, είναι μια πράξη ατέριαστη, με δεδομένο πια ότι η Ακαδημία περισσότερο έχει ένα ρόλο τιμητικό παρά ουσιαστικό. Δηλαδή η συμμετοχή, η εκλογή εκεί είναι ένα είδος τιμής πρωτίστως. Ναι, αλλά παράλληλα γίνονται προσπάθειες για κάποιες εκπονήσεις έργων κλπ. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι λόγος αυτός. Δηλαδή, είναι μια περισσότερο η αποδοχή στις τάξεις της Ακαδημίας Δημιουργών Ανθρώπων της Τέχνης, των Γραμμάτων και του Πνεύματος. Είναι μια πρωτίστως μια τάξη τιμή, απόδοση τιμής. Ή μάλλον έτσι θα πρέπει. Ναι, φαίνεται, επειδή το θέμα των εδρών εκεί παίζει ρόλο. Το λέω σαν δική μου έτσι, σκέψη τώρα, όχι ότι έχω μια βασική πληροφορία, ότι πρέπει να είναι ένας ζωγράφος, ας το πούμε, και αφού δεν είναι παραγωγικός ο ζωγράφος γιατί αρρώστησε, πρέπει να βάλουμε έναν άλλο στη θέση του. Δηλαδή αν έβγαινε και ένας δεύτερος ζωγράφος, τι θα γινότανε? Θα πάθαινε κανείς τίποτα?
Ο Μίμης ήταν ζωντανός άνθρωπος. Έτσι. Ανεξάρτητα, μπορεί να είχαμε και ιδεολογικές διαφορές. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ακριβώς. Τέλος πάντων, να κλείσουμε εδώ την εκπομπή, υπενθυμίζοντας εσάς που μας ακούτε ότι σήμερα στο ηλεκτρονικό περιοδικό Ατέχνος υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Μεταρά, το οποίο υπογράφει η Ελένη Μαρκάκη. Δίνει αρκετά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Μεταρά, αξίζει να το διαβάσετε.